Αγαπητά μου παιδιά, καλημέρα. Ονομάζομαι Διακουμάκο Στάθη, είμαι δάσκαλο τη 5η Δημοτικού και σήμερα θα είμαστε μαζί για το μάθημα τη φυσική. Σήμερα στη φυσική θα μιλήσουμε για τι ιδιότητε που έχουν τα υλικά σώματα. Δηλαδή, όλα τα σώματα γύρω μα που αποτελούνται από ύλη. Και αυτά που βλέπουμε με γυμνό οφθαλμό και αυτά που δεν βλέπουμε. Α ξεκινήσουμε με τον όγκο. Τι είναι όγκο? Όγκο είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ένα σώμα. Όλα τα αντικείμενα γύρω μας καταλαμβάνουν κάποιο χώρο. Εγώ ο ίδιος καταλαμβάνω κάποιο χώρο. Εάν εγώ φύγω από το πλάνο σας, αυτός ο χώρος αδειάζει. Εγώ λοιπόν εδώ πιάνω ένα χώρο. Άρα έχω συγκεκριμένο όγκο. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης τώρα του όγκου? Η μονάδα μέτρησης είναι το ένα κυβικό μέτρο. Και γιατί λέγεται έτσι? Εδώ έχουμε ένα τρισδιάστατο σχήμα του κυβικού μέτρου. Τι είναι? Ένα γεωμετρικό στερεό, ένα σκύβος με πλευρά, με διαστάσεις ενός μέτρου. Αυτό λοιπόν είναι το κυβικό μέτρο. Το χρησιμοποιούμε για μετρήσεις αντικείμενων που πιάνουν πολύ μεγάλο χώρο. Έχουμε όμως και μικρότερες υποδιαιρέσεις του κυβικού μέτρου. Το κυβικό εκατοστό, για να μετρήσουμε αντικείμενα μικρότερου όγκου. Όπως επίσης και το 1 λίτρο που είναι 1000 ml, κυρίως χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του όγκου των υγρών. Γιατί συμβολίζεται με M στην τρίτη? Γιατί? Διότι αυτό το τρίτη είναι η δύναμη στην τρίτη, ή αλλιώς στον κύβο, διότι μιλάμε για τρεις διαστάσεις. Θυμίσου, το εμβαδόν τον μετράμε στο τετράγωνο, γιατί είναι μια επιφάνεια με δύο διαστάσεις. Ας δούμε λοιπόν αρχικά τον όγκο των στερεών. Όλα τα στερεά έχουν ένα συγκεκριμένο όγκο, ένα σταθερό όγκο. Για παράδειγμα, εδώ έχω ένα σφουγγάρι, ένα τμήμα από ένα σφουγγάρι της κουζίνας. Έχει ένα συγκεκριμένο όγκο και ένα συγκεκριμένο σχήμα από μόνο του. Εάν παρεύω και το πιέσω το σφουγγαράκι, θα αλλάξω το σχήμα του και τη μορφή του, όμως ο όγκος θα παραμείνει σταθερός. Ο χώρος που θα πιάνει θα παραμείνει σταθερός. Απλά θα αλλάξει το σχήμα του και η μορφή του. Στα υγρά τώρα. Τα υγρά έχουν σταθερό όγκο, αλλά έχουν μεταβαλλόμενο σχήμα. Τι εννοώ? Έστω ότι έχω ένα δοχείο γεμάτο με νερό, με νεράκι. Παίρνω ένα άλλο είδος δοχείου με διαφορετικό σχήμα και αδειάζω το νερό. Τι παρατηρούμε? Ότι και η μορφή και το σχήμα του νερού έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει ο όγκος. Όση ποσότητα είχα στο ένα δοχείο, τόση ποσότητα έβαλα και στο άλλο δοχείο. Έχει αλλάξει όμως η μορφή του. Παίρνει τη μορφή του δοχείου που το περιέχει. Τα αέρια έχουν μεταβαλλόμενο όγκο και μεταβαλλόμενο σχήμα. Ερχόμαστε πάλι στο κυβικό μέτρο. Ας πάρουμε για παράδειγμα, όπως βλέπουμε στην εικόνα, έχουμε την εξωτερική πισίνα του ΟΑΚΑ. Όπου ο όγκος της πισίνας, σύμφωνα με δεδομένα, είναι 2.500 κυβικά μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν αδειάσω όλο το νερό, χρειάζομαι 2.500 τέτοιους κύβους για να γεμίσω όλη την πισίνα. Άρα, συνεπώς, χρησιμοποιώ το κυβικό μέτρο γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο η πισίνα. Αυτό έχει να κάνει με γνωστά γεωμετρικά σχήματα. Ας δούμε στην εικόνα, στην επόμενη εικόνα, δύο ξεχωριστές εικόνες, το σχήμα της πισίνας σε δύο διαστάσεις, δεξιά, και αριστερά σε τρεις διαστάσεις. Δεξιά είναι σαν να βλέπουμε την πισίνα από ψηλά, από ένα ελικόπτερο για παράδειγμα. Βλέπουμε λοιπόν το μήκος που είναι 50 μέτρα και το πλάτος που είναι 25 μέτρα. Πώς θυμόμαστε από τα μαθηματικά βρίσκουμε την επιφάνεια? Εδώ βλέπω την επιφάνεια της πισίνας. Πώς? Μα προφανώς μήκος επί πλάτος. Άρα 50 επί 25 έχει 1250 τετραγωνικά μέτρα στο τετράγωνο, γιατί μιλάω για δύο διαστάσεις εδώ. Είναι το εμβαδό. Τι κάνω στο αριστερό σχήμα? Έχω πάλι την πισίνα, αλλά εδώ φαίνεται ξεκάθαρα και το ύψος ή αλλιώς το βάθος της πισίνας που είναι 2 μέτρα. Εδώ το μόνο που χρειάζομαι είναι να πολλαπλασιάσω στο εμβαδό που είχα πριν και το ύψος και θα βρω το συνολικό όγκο της πισίνας. Εδώ θα μιλήσω για όγκο γιατί είναι γεωμετρικό στερεό. Είναι τρισδιάστατο σχήμα. Τις τρεις διαστάσεις. Άρα γι' αυτό επαναλαμβάνω, συμβολίζεται με M στην τρίτη ή αλλιώς τον κύβο.
γιατί μιλάμε για τρισδιάστατο σχήμα. Ας προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν μπορούμε να μετρήσουμε, όπως ξέρουμε από τη γεωμετρία, πολλά γεωμετρικά στερεά με γνωστό σχήμα, όπως είναι η σφαίρα, ο κόνος, η πυραμίδα, ο κύλινδρος. Μπορεί να πάρω τα γεωμετρικά σχήματα, να υπολογίσω το εμβαδόν τους και απλά να πολλαπλασιάσω μετά την τρίτη διάσταση το ύψος, όπως είδαμε πριν. Τι συμβαίνει όμως όταν θέλω να υπολογίσω ένα σώμα ή ένα αντικείμενο με ακανόνιστο σχήμα, όπως είναι αυτή εδώ η πέτρα? Αυτό έχει ένα ακανόνιστο σχήμα. Στη φωτογραφία απεικονίζεται ο αρχαίος Έλληνας μαθηματικός σπουδαίος, ο Αρχιμίδης, ο οποίος πρώτος ανακάλυψε πώς να μετρήσει τον όγκο ενός ακανόνιστου σχήματος. Σύμφωνα με την παράδοση, ο βασιλιάς των Συρακουσών είχε καλέσει ένα σπουδαίο χρυσοχό να του φτιάξει μια κορώνα από χρυσό. Έτσι του είχε δώσει μια ποσότητα από χρυσάφι και του λέει θα τη χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις εσύ την κορώνα από χρυσό. Όμως είχε υποψίες, μόλις τη δημιούργησε την κορώνα και του την έδωσε, ότι τον είχε κλέψει. Δηλαδή τι, ο χρυσοχός είχε κρατήσει μια ποσότητα χρυσού για δική του χρήση, είχε ανακατέψει το χρυσό με ένα άλλο μέταλλο και έτσι εξωτερικά φαινόταν ότι ήταν μια χρυσή κορώνα, άρα ίσως να μην ήταν. Έτσι λοιπόν κάλεσε τον Αρχιμίδη να λύσει αυτό το γρίφο και ο Αρχιμίδης, αλλά του ζήτησε να μην καταστρέψει την κορώνα για να διαπιστώσει από τι υλικό είναι φτιαγμένο, όπως είναι. Έτσι λοιπόν ο Αρχιμίδης, συλλογιζόμενος, βυθισμένος στους στοχασμούς του και στις σκέψεις του κατά τη διάρκεια του μπάνιου του, διαπίστωσε τι. Μπορεί να το κάνεις και εσύ αυτό στο σπίτι, μην πεις ότι το είπα εγώ. Μπορείς να βυθιστείς σε μια μπανιέρα και θα διαπιστώσεις ότι όταν βυθίζεται το σώμα σου, η στάθμη του νερού ανεβαίνει. Ενώ όταν σηκώνεσαι από την μπανιέρα, η στάθμη του νερού κατεβαίνει. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος για να μετρήσουμε τον όγκο ενός ακανόνιστου σχήματος. Να το βυθίσουμε σε ένα υγρό. Εδώ λοιπόν, για παράδειγμα, έχω λοιπόν την πετρούλα μου. Αυτό που χρειάζομαι είναι ένα ογκομετρικό δοχείο, έχω γεμίσει 200 ml νερού και θα τοποθετήσω, θα βυθίσω την πέτρα μου. Λοιπόν, αρχικά λοιπόν θα σημειώσω όγκος νερού, αρχικά είναι 200 ml. Για να βυθίσω λοιπόν την πέτρα μου, προσεκτικά, θα παρατηρήσω πράγματι ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε. Και θα δείτε, θα παρατηρήσετε ότι έχει φτάσει πλέον ο όγκος του νερού στο τέλος, τελικός όγκος, είναι 250 ml. Αν αφαιρέσω τον τελικό όγκο του νερού από τον αρχικό όγκο του νερού και θα μου μείνουν 50 ml ή αλλιώς κυβικά εκατοστά, βρήκα τον όγκο της πέτρας. Άρα όγκος της πέτρας είναι 50 κυβικά εκατοστά, γιατί μιλάω για στερέο πλέον και έφυγα από τα υγρά. Έτσι λοιπόν μπορούμε να υπολογίσουμε τον όγκο ενός σώματος με ακανόνιστο σχήμα. Ναι, για να προχωρήσουμε. Πάμε τώρα στη μάζα. Για αναλογιστείτε λίγο. Τι ζυγίζει πιο πολύ? Ένα κέρμα ή ένα μεγάλο κομμάτι φενιζόλ? Ποιο έχει μεγαλύτερο όγκο? Προφανώς το κομμάτι του φενιζόλ. Ναι, όμως το νιώθουμε πιο βαρύ το κέρμα στο χέρι μας. Άρα, τι συμβαίνει εδώ? Για να δούμε. Τι είναι η μάζα? Γνωρίζουμε ότι η ύλη γύρω μας αποτελείται από μόρια. Τα μόρια από άτομα και τα άτομα από πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια και αυτά μέσα στον πυρήνα, στα πρωτόνια και στα νετρόνια υπάρχουν τα πιο μικρά σωματίδια ύλης, τα quark. Μαζί λοιπόν με τα ηλεκτρόνια, τα κουάρκ είναι η μικρότερη ποσότητα ύλης. Αν πάρουμε ένα αντικείμενο, έστω το μαρκαδόρο, δω με ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο κάθε κουάρκ
και κάθε ηλεκτρόνιο και προσθέσω τη μάζα που έχουν, προσθέσω την ύλη που έχουν, γιατί αποτελούν μια ύλη, τότε θα βγάλουμε τη συνολική ύλη, το άθροισμά τους, τη συνολική ύλη όλου του αντικειμένου. Άρα τι είναι μάζα με απλά λόγια? Πόση ύλη περιέχει ένα αντικείμενο? Άλλη ύλη περιέχει αυτό το αντικείμενο, άλλη ύλη περιέχει αυτό εδώ το αντικείμενο, άρα έχει να κάνει με την ποσότητα της ύλης. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης? Το κιλό. Και εδώ είναι ένα συχνό λάθος που κάνουμε, να μπερδεύουμε τη μάζα με το βάρος. Πάμε και ζυγιζόμαστε στη ζυγαριά και λέμε το βάρος μου είναι 80 κιλά. Δεν είναι το βάρος 80 κιλά, είναι η μάζα σου 80 κιλά. Εντάξει. Άρα λοιπόν, υπό διαίρεση των κιλών έχουμε το γραμμάριο. Έχουμε ένα κιλό είναι 1000 γραμμάρια και πολλαπλάσιο του κιλού, στα μάξια για παράδειγμα που είναι πολύ μεγάλα αντικείμενα, που έχουν μεγάλη μάζα, είναι ο τόνος. Άρα λοιπόν η μάζα, αν το δούμε στο μικρό κόσμο, η μάζα ενός υλικού σώματος είναι το άθροισμα της μάζας των μορίων του. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Πώς υπολογίζουμε τη μάζα ενός σώματος τώρα? Για να υπολογίσουμε τη μάζα ενός σώματος χρησιμοποιούμε το όργανο που χρησιμοποιούμε, είναι ο ζυγός σύγκρισης. Τον βλέπουμε εδώ πέρα. Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα σώματα γνωστής μάζας, το οποίο το πρώτο που έχει δημιουργηθεί λέγεται πρότυπο χιλιόγραμμα, θα το δούμε στην επόμενη διαφάνεια, και τα συγκρίνουμε όπως βλέπουμε στην εικόνα στον υπολογιστή. Η συγκεκριμένη εικόνα έχει τοποθετήσει στον ένα ζυγό δύο πορτοκάλια και ένα βαριεδιάκι μισού κιλού και στο άλλο ζυγό τέσσερα πορτοκαλάκια. Εδώ ο ζυγός ισορροπεί, άρα συνολικά έχουν την ίδια μάζα. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιώ το ζυγό σύγκρισης. Προφανώς στις μέρες μας δεν χρησιμοποιούμε το ζυγό σύγκρισης, χρησιμοποιούμε τις ζυγαριές, όπως και αυτή είναι ένα είδος ηλεκτρονικής ζυγαριάς που χρησιμοποιούμε για τη μαγειρική, η οποία έχει βαθμονομηθεί, δηλαδή έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να μετράει τη μάζα των σωμάτων. Έτσι λοιπόν μπορούμε σε αυτή τη στιγμή να υπολογίσουμε και τη μάζα της πέτρας. Αν λοιπόν βάλω την πέτρα πάνω στη ζυγαριά, μπορώ κάλλιστα να βρω τη μάζα της. Μάζα πέτρας είναι 110 γραμμάρια. Το πρότυπο χιλιόγραμμο ήταν το πρώτο, το αρχικό βαριδιάκι αυτό που είχε σχεδιαστεί και χρησιμοποιείται και από αυτό φτιάχνονται αντίγραφα και χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση μαζών. Από το 1875 η μέτρηση της μάζας γίνεται σε σύγκριση με το πρότυπο χιλιόγραμμο, το οποίο φυλάζεται, όπως βλέπουμε και στην εικόνα, στο γραφείο μέτρων και σταθμών στο Παρίσι, όπως θα δείτε στη φωτογραφία. Είναι πολύ προστατευμένο από διάφορα τυχώματα, από γυάλινα τυχώματα, και υπάρχει και μια ειδική στρόφιγγα που ρυθμίζει την πίεση και τη θερμοκρασία. Γιατί γίνεται αυτό? Ο μεγαλύτερος εχθρός για το πρότυπο χιλιόγραμμα είναι ο χρόνος σε συνδυασμό με τις συνθήκες της ατμόσφαιρας. Διότι όπως μπορείς να σκεφτείς, μπορεί να έχεις δει, να έχει τύχει να δεις στον δρόμο, ορισμένα σκουριασμένα σίδερα που έχουν σκουριάσει και ξεφλουδίζουν. Αυτό έτσι λοιπόν έχουν θαρρεί και χάνεται η μάζα τους. Το ίδιο μπορεί, ελοχεύει ο κίνδυνος να συμβεί το ίδιο και με το πρότυπο χιλιόγραμμο. Γι' αυτό λοιπόν και το κράμα μετάλλων που είναι κατασκευασμένο είναι ειδικό έτσι ώστε να αντέχει στην οξύδωση από το οξυγόνο. Πάμε τώρα στο βάρος. Τι είναι το βάρος? Όλοι μας, όλα τα αντικείμενα γύρω μας, εγώ, εσείς από το σπίτι, έλκεστε από τη γη. Γι' αυτό το λόγο δεν πετάμε. Είμαστε καθυλωμένοι στο έδαφος. Δεχόμαστε μια δύναμη από τη γη. Η γη μας τραβάει. Μας τραβάει προς το κέντρο της. Μονάδα μέτρησης είναι το 1 νιούτον. Το όνομα το 1 νιούτον το πήρε φυσικά από τον σπουδαίο φυσικό, τον Ισάκ Νιούτον, ο οποίος πρώτος διατύπωσε το θεώρημα της βαρύτητας με αφορμή ένα μήλο το οποίο έπεσε στο κεφάλι του και έτσι διατύπωσε με απλά λόγια το φαινόμενο της έλξης των ουράνιων σωμάτων μεταξύ τους. Ας πάρουμε το βάρος και το υψόμετρο τώρα. Τι συμβαίνει? Σε ένα άλλο μάθημα γεωγραφίας που μιλάγαμε για την αραιή και την πυκνή ατμόσφαιρα, που λέγαμε ότι κοντά στο έδαφος έχουμε πυκνή ατμόσφαιρα, ενώ πάνω στο βουνό έχουμε πιο αραιή ατμόσφαιρα. Είχαμε πει τι? Για ποιο λόγο έχουμε πυκνή ατμόσφαιρα? Γιατί τα μόρια οξυγόνου που είχαμε δείξει με τον μπαλάκι του τένις συνοστίζονται
επειδή έλκονται πολύ από τη γη, έτσι, σε χαμηλό ύψος, πέφτει το ένα πάνω στο άλλο, δημιουργούν ένα πυκνό στρώμα ατμόσφαιρας. Αντίθετα, σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, είναι σε πιο αραιές θέσεις μεταξύ τους και έτσι έχουμε πιο αραιή ατμόσφαιρα γιατί δέχονται μικρότερη δύναμη από τη γη. Άρα λοιπόν, όσο ανεβαίνει το υψόμετρο, το βάρος μειώνεται. Αν πάρεις ένα δυναμόμετρο ακριβίας, θα δεις ότι αν ανέβεις ένα πολύ ψηλό βουνό, έστω και λίγο, το βάρος σου θα μειωθεί. Άρα λοιπόν, το βάρος ενός σώματος εξαρτάται από το υψόμετρο μιας περιοχής. Όσο αυξάνεται το ύψος ενός σώματος από την επιφάνεια της γης, τόσο ελαττώνεται το βάρος του. Άρα βλέπουμε εδώ ότι πάγω στη θέση 2, όχι πολύ μικρότερο, έχει απειροελάχιστα μικρότερο βάρος από τον τυπάγκο στη θέση 1. Ας πάρουμε τον ίδιο τυπάγκο και ας τον τοποθετήσουμε πάνω, όπως βλέπουμε στην εικόνα, πάνω στη γη. Είπαμε ότι οι δυνάμεις, οπουδήποτε και αν βρίσκεται πάνω στη γη, έχουν κατεύθυνση στο κέντρο της γης. Όμως και το βάρος αλλάζει πάνω στη γη, διότι η γη δεν έχει ένα σφαιρικό σχήμα. Η γη είναι σαν μία έλλειψη, μία σφαίρα πατικωμένη. Άρα λοιπόν και το βάρος, διαφορετικό βάρος θα έχουμε εδώ, γιατί διαφορετική είναι η απόσταση από το κέντρο. Διαφορετικό βάρος θα έχουμε εδώ, διαφορετική απόσταση από το κέντρο της γης. Δεν είναι ένας κύκλος που όλα τα σημεία ισαπέχουν από το κέντρο του, εντάξει. Ας πάρουμε λοιπόν τον τυπάκο εδώ πέρα, μετρήσαμε τη μάζα του και είδαμε ότι είναι 90 κιλά. Και το βάρος του είναι 900 νιούτων. Πράγματι, βλέπεις ότι μοιάζουν αυτές οι δύο τιμές. Αυτό εξαρτάται από έναν αριθμό, ο αριθμός 10. Τι είναι ο αριθμός 10? Πολλαπλασιάζεις τη μάζα σου, δηλαδή ό,τι δείχνει ζυγαριά, με τον αριθμό 10, είναι το πεδίο βαρύτητας της γης. Κάθε ουράνιο σώμα έχει διαφορετικό πεδίο βαρύτητας, ανάλογα τη μάζα του. Εδώ κατά προσέγγιση 9,8 είναι περίπου, αλλά εμείς το παίρνουμε, το στρογγυλοποιούμε για διευκόλυνση στις μετρήσεις, είναι περίπου το 10 και άρα το βάρος είναι 900 νιούτων. Αν τοποθετήσουμε τον ίδιο τυπάκο στη σελήνη, θα αλλάξει ποσότητα ύλης που αποτελείται? Δεν θα αλλάξει, ο ίδιος θα παραμείνει. Άρα η μάζα του δεν θα αλλάξει στη σελήνη. Όμως το βάρος του θα παρατηρούμε, αν μετρήσουμε, ότι είναι μόλις 150 νιούτων. Δηλαδή, το 1/6 του βάρους στη γη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ας πάρουμε για παράδειγμα, εδώ πέρα, ένα συντάκι ωραίο, ότι είναι η γη. Ωραία. Και εδώ ένα κερματάκι, ότι είναι η σελήνη. Γιατί δεν κινείται η γη γύρω από τη σελήνη, αλλά κινείται η σελήνη γύρω από τη γη? Διότι η γη έχει πολύ μεγαλύτερη μάζα. Άρα, αυτό το νουμεράκι, το 10 που είπαμε πριν, στη σελήνη είναι πολύ μικρότερο. Γι' αυτό λοιπόν είναι μόλις 150 νιούτων. Αντίστοιχα, αν τοποθετήσουμε τον ίδιο τυπάκο σε έναν πολύ μεγαλύτερο ουράνιο σώμα από τη γη, όπως είναι ο Δίας, τότε το βάρος του θα αυξηθεί πάρα πολύ. Η αίσθηση της βαρύτητας που θα έχουμε εμείς αν πάμε στο Δία θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την αίσθηση της βαρύτητας που έχουμε εδώ στη Γη. Φαντάσου ότι είσαι βυθισμένος στον πάτο μιας πισίνας ή μιας λίμνης και προσπαθείς να τρέξεις, να κάνεις κάποιες κινήσεις. Δυσκολεύεσαι. Έτσι θα είναι η αίσθηση της βαρύτητας που μπορείς να αισθανθείς σε ένα πολύ μεγαλύτερο ουράνιο σώμα. Γιατί έχει πιο μεγάλη μάζα. Δηλαδή, άμα σκέψουμε τους φίλους στο παιχνίδι που παίζεις με το σκηνή, που τραβάς. Αν απέναντί σου είναι ένας πελώριος τύπος με πολύ, πολύ μεγαλύτερη μάζα από σένα, δεν είναι εύκολο να τον τραβήξεις. Αντίθετα, είναι πιο εύκολο να σε τραβήξει αυτός. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να συγκρατήσεις είναι ότι πρώτον, το βάρος μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο. Και πάνω στη γη και εκτός της γης, σε άλλα ουράνια σώματα. Όμως, η μάζα παραμένει σταθερή σε οποιοδήποτε σημείο στο σύμπαν. Η ποσότητα της ύλης από την οποία αποτελούμαστε. Πώς υπολογίζουμε το βάρος? Υπάρχει ένα όργανο μέτρησης, το οποίο λέγεται δυναμόμετρο. Μετράει τη δύναμη δηλαδή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι όσο τραβήξουμε το δυναμόμετρο, αυξάνεται η δύναμη. Στο εσωτερικό του δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ελαττήριο. Όσο τραβάμε ένα ελαττήριο, επιμηκύνεται. Παραμορφώνεται. Ωραία. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και η ζυγαριά. Οι ζυγαριές που έχουμε μέσα έχουν ελαττήριο. Στην ουσία είναι δυναμόμετρα, τα οποία όμως έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να διώχνουν αυτό που είπαμε το G, το 10, και να μετρούν μάζα μόνο.
Προχωράμε. Πάμε στο τελευταίο μέγεθος που θα μιλήσουμε σήμερα, που είναι η πυκνότητα. Συγγνώμη, την τελευταία ιδιότητα. Τι είναι η πυκνότητα? Το πόσο πυκνή ή πόσο αραιή ύλη έχω σε ένα σώμα. Λέει ακριβής ορισμός η ποσότητα της μάζας στη μονάδα του όγκου. Μονάδα μέτρησης είναι το γραμμάριο ανά κυβικό εκατοστό ή το χιλιόγραμμο ανά κυβικό μέτρο. Ας πάρουμε για παράδειγμα, όπως βλέπουμε στην εικόνα, δύο κυβάκια, δύο κυβικά εκατοστά, όχι κυβικά μέτρα, πιο μικρά. Από διαφορετικό υλικό. Παρατηρούμε τα μόρια στην αριστερή εικόνα, στο κίτρινο κυβάκι, ότι είναι πολύ πυκνή ύλη. Ενώ στο κόκκινο κυβάκι είναι πιο αραιή ύλη μεταξύ τους. Τα μοριάκια είναι πιο μακριά. Άρα εκεί λέμε ότι έχει το κυβάκι με το κόκκινο χρώμα έχει μικρότερη πυκνότητα. Για να κατανοήσουμε, για να συγκρίνουμε τις πυκνότητες, θα πρέπει να μιλάμε πάντα στην ίδια μονάδα του όγκου. Για παράδειγμα, τι εννοώ? Ας παρατηρήσουμε αυτόν εδώ τον ογκομετρικό σωλήνα. Είναι ένα πειραματάκι το οποίο μπορείς και εσύ μόνος σου να το κάνεις στο σπίτι. Ας δούμε τι περιέχει αυτός ο ογκομετρικός σωλήνας. Λοιπόν, περιέχει και στερεά και υγρά. Ξεκινάμε. Βλέπουμε από στερεά, μάλλον στο κάτω-κάτω μέρος έχουμε μία βίδα και έχει ένα παχύρευστο υγρό, μπορείς να βάλεις σιρόπι. Στη συνέχεια, με μπλε, με σκούρο μπλε, φαίνεται έχω διαλύσει μέσα στο νεράκι χρώμα ζαχαροπλαστικής για να φαίνεται ότι είναι το νερό. Στο νεράκι λοιπόν παρατηρούμε ότι υπάρχει και ένα σταφύλι μέσα. Συνεχίζω, βλέπω το λαδάκι μου, στο λαδάκι έχει κάτσει ένα καπάκι. Και τέλος έχω το ινόπνευμα, όπου πάνω τελευταίο έχει κάτσει ένα στερεό, ένα σφελός. Άρα μπορείς να χρησιμοποιείς αυτά τα υλικά και τι μου δείχνει? Μου δείχνει ότι τη μεγαλύτερη πυκνότητα από τα στερεά την έχει η βίδα. Γι' αυτό πάει κάτω. Που λέμε το πυκνό πάει κάτω. Και από τα υγρά το σιρόπι βύσσινο. Στη συνέχεια, από τα στερεά έχουμε το σταφύλι, το καπάκι και μετά ο φελός. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι διαχωρίζονται τα υλικά ανάλογα την πυκνότητά τους. Τα υγρά, εδώ πέρα το ινόπνευμα, το λάδι, το νερό και το σιρόπι είναι 100 ml. Πήρα τον ίδιο όγκο. Και είδα ότι πήραν αυτές τις θέσεις. Μίλησα για τον ίδιο όγκο, ίδια ποσότητα, τον ίδιο χώρο που καταλαμβάνουν. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Κοίτα τις φωτογραφίες για να καταλάβεις καλύτερα τι είναι η πυκνότητα. Έστω σκέψου ότι είσαι πάνω από ένα ελικόπτερο και βλέπεις από ψηλά ένα τετράγωνο μιας επαρχίας και το τετράγωνο, ένα οικοδομικό τετράγωνο μιας πόλης. Πού βλέπεις ποια περιοχή να είναι πιο πυκνοκατοικημένη? Μα φυσικά η πόλη. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει στην ίδια μονάδα του όγκου. Θα μιλήσω για ένα κυβικό εκατοστό. Θα μιλήσω και για άλλο κυβικό εκατοστό. Δεν θα πάω σε κυβικό μέτρο. Ωραία. Πώς υπολογίζεται η πυκνότητα? Έχουμε βρει την πέτρα, έχουμε βρει τον όγκο της πέτρας, έχουμε βρει τη μάζα της πέτρας. Το μόνο που μένει, αν διαιρέσω τη μάζα με τον όγκο της πέτρας, θα βρω την πυκνότητα. Για να δούμε. Έκανα τη διαίρεση. Πάμε να γράψουμε λοιπόν τη διαίρεσή μας. Έχω λοιπόν τη μάζα της πέτρας που είναι 110 γραμμάρια και τον όγκο που μετρήσαμε πριν 50. Τα μηδενικά τα διώχνω και λέω το 5 στο 10 πόσες φορές χωράει? 2 φορές. 2 φορές το 5, 10. Περισσεύει 1. Το 5 χωράει στο 1? Όχι. 0 κόμμα. Άρα 2, 5, 10, από 10, 0. Άρα λοιπόν, 2,2 γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό, γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό, είναι η πυκνότητα της πέτρας. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να υπολογίσουμε την πυκνότητα. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Από τι εξαρτάται η πυκνότητα? Εξαρτάται μόνο από το υλικό του σώματος, από οτιδήποτε, όχι από κάτι άλλο. Δεν εξαρτάται ούτε από το μέγεθος, ούτε από το σχήμα, ούτε από την ποσότητά του, αλλά μόνο από το υλικό. Είτε πάρουμε, εδώ έχω ένα κομμάτι φενιζόλ και κόψω ένα κομματάκι μικρό
αυτό και αυτό έχουν την ίδια πυκνότητα. Γιατί θυμόμαστε πως έχουμε μάθει στα ισοδύναμα κλάσματα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ισοδύναμα κλάσματα, αυτό είναι μια διαίρεση. Αν μεγαλώσω, πάρω από το ίδιο υλικό λέω, και μεγαλώσω τη μάζα του, την ποσότητα ύλης, αν μεγαλώσω τον όγκο του, θα μεγαλώσει και η μάζα του. Άρα θα γίνεται απαλυφή εδώ πέρα και η πυκνότητα θα παραμένει σταθερή. Άρα εξαρτάται μόνο από το υλικό. Αυτό είναι που πρέπει να συγκρατήσουμε. Για κοιτάξτε λίγο την εικόνα. Ποιος κύβος πιστεύετε ότι ζυγίζει περισσότερο? Έχουμε 4 διαφορετικά υλικά. Όμως, κάθε ένα έχει το ακριβώς τον ίδιο όγκο με το άλλο. Μα φυσικά ο χρυσός. Γιατί στον ίδιο όγκο, σε ένα κυβικό εκατοστό, έχει πιο πολλά γραμμάρια. 19,3 γραμμάρια σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ποιος κύβος πιστεύεις ότι έχει μεγαλύτερο όγκο? Για παρατήρησε τις φωτογραφίες. Μα φυσικά ο χαλκός. Πιάνει και πιο πολύ χώρο. Ποια από τα δύο αντικείμενα έχει μεγαλύτερη μάζα? Έχουν ίση μάζα. Βλέπουμε ότι τραμπάλα ισορροπεί. Άρα έχουν ίδια μάζα. Ο όγκος ενός τωρεού σώματος πιστεύεις μπορεί να μεταβληθεί? Όχι, το σχήμα μπορεί να μεταβληθεί, όχι ο όγκος. Μονάδα μέτρησης του βάρους είναι το νιούτον. Τι θεωρείς, είναι σωστό ή λάθος? Φυσικά είναι σωστό. Το βάρος ενός σώματος είναι παντού το ίδιο. Λάθος. Η πυκνότητα ενός σώματος εξαρτάται από το υλικό κατασκευής του. Μα φυσικά σωστό. Όση μεγαλύτερη μάζα έχει ένα σώμα, τόσο μεγαλύτερο βάρος έχει. Βεβαίως, συνδέεται. Όσο απομακρύνομαι από την επιφάνεια της γης, η μάζα μου μειώνεται. Λάθος. Το βάρος μου μειώνεται. Ένα κιλό σίδηρο είναι βαρύτερο από ένα κιλό βαμβάκι. Μα φυσικά λάθος. Μίλησα για ένα κιλό. Έχουν την ίδια μάζα. Το όργανο μέτρησης του βάρους είναι το δυναμόμετρο. Μα φυσικά σωστό. Αυτό λοιπόν ήταν, παιδιά, το μάθημά μας για σήμερα. Ελπίζω να έλυσα κάποιες απορίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εύχομαι να περνάτε καλά και όμορφες στιγμές με τους δικούς σας ανθρώπους. Γεια σας.